is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Ο πρώτος φιλικός αγώνας δρόμου Λανθίου, Ιερά Μονή, Παναγίας Κρεμαστής, αποτελεί πια γεγονός, καθώς στέφθηκε με επιτυχία, γεμίζοντας ικανοποίηση τους διοργανωτές και χαρά και ενθουσιασμό τους συμμετέχοντες και τους κατοίκους. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Αυγούστου με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία του χωριού. Άνθρωποι κάθε ηλικίας αγκάλιασαν την πρωτοβουλία του Χρύσανθου Δημητρόπουλου, ο οποίος έχει λάβει μέρος σε πολλούς μαραθωνίους και αγώνες μικρών αποστάσεων και στηρίχθηκε από τους πολιτιστικούς συλλόγους Λανθίου και Αρβανιτίου. Το χωριό ζωντάνεψε με την παρουσία κόσμου όπου συμμετείχε σε αυτήν την αθλητική δραστηριότητα, η οποία έδωσε ανάσα ζωής στην καθημερινότητα της μικρής αυτής τοπικής κοινωνίας. Πρώτος φιλικός αγώνας δρόμου, πώς νιώθεις που τερμάτισες, πώς νιώθεις που έγινε μια γιορτή σήμερα στην πλατεία στο χωριό του Λανθίου, πώς νιώθεις για όλα αυτά, γιατί εσύ το κατάφερες αυτό και ο πολιτιστικός σύλλογος Λανθίου βοήθησε, πες μας δύο λόγια. Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα, γιατί προσπάθησα μετά από πολλές προσπάθειες που έχω κάνει δηλαδή, να στήσω όλο αυτό το πράγμα. 60 ανθρώποι ήρθαν σήμερα εδώ να τρέξουν μαζί μας, η χαρά μου είναι μεγάλη, έχω συγκινηθεί, να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθατε. Πιστεύω του χρόνου ακόμα να είναι καλύτερα. Καλύτερα ακόμα, πολύ καλύτερα. Αυτά, εντάξει. Τώρα το επόμενο κοιτάμε το κλασικό. Για πρώτη μου φορά θα πάω στο κλασικό μαζί με τον Στέλιο, τον Γιώργο, τα παιδιά του Olympia Runners. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και ο πρόεδρος του Olympia Runners, Γιώργος Κατσαριώτης, καθώς και ο Στέλιος Γεωργίου, αθλητής με συμμετοχές σε αγώνες δρόμου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μετάλλια δόθηκαν σε όλους, καθώς και αναμνηστικά σταυρουδάκια που φτιάχτηκαν με αγάπη από την Γερόντισσα και τις μοναχές της Παναγίας της Κρεμαστής. Οι τρεις πρώτοι, μάλιστα, πήραν και μια εικόνα της Παναγίας. Από τους άνδρες, αυτοί που τερμάτισαν πρώτοι ήταν ο Γιώργος Κωνσταντάρας, ο Αναστάσιος Πατσούρης, ο Δημήτριος Κρίνκος και ο Βασίλης Γιαννικόπουλος, ενώ από τις γυναίκες η Παναγιώτα Τόκα, η Γεωργία Κληρονόμου και η Αγγελική Κοκκόνη. Ωραίος αγώνας, ωραία διαδρομή. Παραπάνω από το αναμενόμενο οι συμμετοχές. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και τα άλλα χρόνια. Έκανε την αρχή ο Χρύσανθος. Που Χρύσανθος είναι, ναι. Αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να έχει εμπειρία από αγώνες, από διοργάνωση αγώνων, από συμμετοχές κλπ. Μεράκι, αγάπη για αυτό που κάνεις και να σε στηρίξουν 5 άνθρωποι στην προσπάθεια αυτή. Πολύ ωραία. Στέλιο, θα μας πεις και εσύ δύο λόγια. Καταπληκτικά όλα. Ο κόσμος μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο καιρός ήταν πολύ ωραίος. Ο Χρύσανθος όντως έκανε καταπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Καταπληκτικά όλα. Γιώργο, τερμάτισες πρώτος, ε! Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, καλό είναι που υπάρχει αυτή η εξειδίκευση στο χωριό εδώ πέρα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι καινούριο. Καλύτερα αυτό δηλαδή που γίνεται, γιατί κάτι και εδώ πέρα μπορούν να δουν και το χωριό με άλλο μάτι. Εκτός δηλαδή από ένα καφενείο και που βγαίνουν έξω εδώ και επειδή χρυσολίζουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και μια ανάσταση το Πάσχα. Και ένα 15 Αύγουστο υπάρχει κάτι ανώτερο, πιστεύω εγώ. Κάτι καλύτερο. Που πολλοί δηλαδή πέρα στο χωριό είναι απομακρυσμένοι από τις περιοχές κάτω, από τον αθλητισμό. Και μπόρεσαν για να δουν ένα καλό πραγματάκι. Κάτι... Πόσο χρόνο είσαι? Έχω κλείσει 16 ώρα, μπαίνω τον Εύρη 17. Μπράβο σου, μπράβο. Ήταν ένας ωραίος αγώνας. Με λίγο ανηφόρα δύσκολη, αλλά τα καταφέρουμε. Γιατί άμα έχεις ψυχή όλα τα μπορείς να τα καταφέρεις. Ήταν πολύ όμορφη σαν εκδήλωση.